Εδώ είμαστε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής και να καλησπερίσω τον καλεσμένο τον οποίο έχω κοντά μου για αυτό το μέρος της εκπομπής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Φραγκουλάκης, πνευμονολόγος, γνωστός πνευμονολόγος αλλά και γνωστός για τη θητεία του ως πρώην Δήμαρχος Αρχανών και νομαρχιακός σύμβουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Για να εγώ σας ευχαριστώ. Κάνουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει να κάνει με τον Ερυθρό Σταυρό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ κρίσιμες εκλογές σε λίγες ημέρες. Εκλογές σε ένα σωματείο το οποίο χαρακτηρίζεται πολύ παθό, κύριε Φραγκουλάκη. Ναι. Νομίζω με μια λέξη το είπατε. Πιστεύω ότι καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους γίνονται αυτές οι εκλογές. Γιατί πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Ανοίγουν οι διαδικασίες, να μπει πολλοί κόσμος. Να πραγματικά να ανοίξουν οι πόρτες και να σταματήσει αυτό το κλειστό κλαμπ που υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Πράγματι με αυτό τη λογική, μετά την που έφυγε ο Μαρτίνης, ήρθαν και παρήρθαν 7 πρόεδροι μέσα σε μια διετία, με τους οποίους ουσιαστικά δεν γινόταν τίποτα. Πήρε λοιπόν μια απόφαση δικαστική τότε και διόρισε τον κύριο Αυγερινό με δικαστική απόφαση το 2015, να κάνει μέσα σε 6 μήνες να κάνει αλλαγή του καταστατικού και να κάνει και εκλογές. Ο κύριος Αυγερινός δεν έκανε απολύτως τίποτα. Με διάφορα τύπια νομικίστικου τύπου, καθυστέρησε την παραμονή του στη διοίκηση του σωματείου που είπατε και εσείς πολύ σωστά, του Ερυθρού Σταυρού, για 3 χρόνια. Φτάσαμε το 2015 να κάνουμε εκλογές. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να βρούμε και αίθουσα, να βγάλουμε καταλόγους, να κάνουμε εγγραφές. Και τελικά δεν έγινε. Γιατί προφανώς κάποιους δεν συνέφεραν. Mm-hmm. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός από την άλλη πλευρά πίεζε και πιέζει. Έπρεπε να γίνουν οι εκλογές για να ανοίξει το σωματείο και να γίνουν δημοκρατικές διαδικασίες. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, μαζί και με άλλους προέδρους, συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, κάναμε μια προσφυγή εναντίον του κυρίου Αυγερινού. Με αποτέλεσμα, για να προσπαθήσουμε να φύγει, έφυγε ο κύριος Αυγερινός, αλλά μαζί παρέσυρε και μαζί και μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ και μας απέπεψε. Γιατί δεν ήμασταν αρεστοί στην τότε διοίκηση. Τέλος πάντων, αυτά είναι περασμένα. Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν εκλογές. Να γίνουν εκλογές για να γίνει πραγματικά ένα σωματείο και προς Θεού να πάνε άνθρωποι που πραγματικά θέλουν τον εθελοντισμό, που πραγματικά αγαπάνε τον θεσμό, που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν. Έχει ανοίξει πάντως όλη η διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει και με τα μέλη τα οποία. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Έχει ανοίξει διαδικασία και σχετικά λοιπόν με τα μέλη. Έχει ανοίξει, έγιναν εγγραφές και μάλιστα έγιναν πάρα πολύ πληθέστερες από ό,τι περιμέναμε. Σε σημείο μάλιστα που, για να σας πω χαρακτηριστικά, χωρίς να θέλω να υπονοήσω τίποτα ή ό,τι θέλετε καταλάβετε, mm-hmm. μέσα σε 2 μέρες γίνανε 11.000 εγγραφές από 3 συγκεκριμένους λογαριασμούς. Τη συνήθεια, δηλαδή μέχρι 3-4 Φεβρουαρίου, που ήταν 7 του Φεβρουαρίου, ήταν η ημερομηνία που έκλειταν οι εγγραφές. Mm-hmm. Μέχρι 3 Φεβρουαρίου, 4 ήταν περίπου 3.500 εγγραφές, κάτι ομπαλό και περίπου αναμενόμενο για τη δραστηριότητα του χώρου. Μια στιγμή εγγραφτήκαν 11.000. Καλώς, ήρθαν, εντάξει, καλά κάνανε. Έγινε η ταυτοποίησή τους, μια διαδικασία που έπρεπε να ταυτοποιηθούν για πολλούς λόγους και έγινε μια μικρή αναβολή μέχρι ώστε την άλλη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, να γίνουν εκλογές. Mm-hmm. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να μην γίνουν. Πρέπει να γίνουν, γιατί θα κινδυνεύουμε με απομπομπή από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό με όλα όσα συνεπάγεται αυτό. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, ο ράδος. Πάρα πολύ μεγάλος και πρέπει να γίνουν εκλογές, να σταματήσουμε τις εντάσεις, να σταματήσουμε τις πικρίες, τις mm-hmm. οποιασδήποτε αντιπαλότητες έχουμε και να πάμε όλοι μαζί να βγάλουμε διοικήσεις. Καλές, κακές, αλλά να είναι διοικήσεις. Θα είναι, πιστεύω, θα είναι καλές, θα είναι ό,τι καλύτερο προς Θεού. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Πάντως η πρόκληση που έχει απέναντι του Ερυθρού Σταυρού είναι νομίζω να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη. Με την καλή έννοια. Την εμπιστοσύνη του κόσμου για τον εθελοντισμό. Γιατί δυστυχώς ένα σωματείο το οποίο χαρακτηριστικό του είναι ότι λειτουργεί αθόρυβα. Ότι δεν φαίνεται. Αυτό που κάνει δεν πρέπει να το κάνει ούτε με παρελάσεις, ούτε με γραφεία, ούτε με επιδείξεις. Θα το κάνει αθόρυβα και μέσα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Υπάρχει λεγόμενη αξιοπρεπής πτώσια. Οι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν τι να κάνουν αύριο το πρωί. Άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε ένα δωμάτιο και δεν έχουν ακούσει ανθρώπινη φωνή, μόνο την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Σε αυτούς οι νοσηλεύτριές μας, η κοινωνική υπηρεσία, οι Σαμαρίτες κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και είναι μπράβο τους. Μπράβο σε όλα τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά το κάνουν. Και τόση αθρώα εγγραφή, μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να ενστερνιστούν τις απόψεις, τις αποφάσεις του Ερυθρού Σταυρού και να μην έρθουν αύριο το πρωί μόνο να ψηφίσουν και τη Δευτέρα το πρωί να μην ξαναενδιαφερθούν. Γιατί δυστυχώς. Υπάρχει περιθώριο να είναι ενεργή, να είναι ενεργά μέλη. Ναι, θέλει τεράστια προβλήματα έχουμε. Mm-hmm. Η κοινωνία μας έχει τεράστια προβλήματα.
Θα σας πω χαρακτηριστικά. Απαραίτητος περισσότερο από ποτέ ο Ερυθρός Σταυρός. Παραδείγματα, βέβαια, στην κοινωνική, στην οικονομική κρίση φαίνεται ακόμη πιο πολύ. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν, εννοείται ότι δεν θα πούμε ονόματα ούτε τίποτε άλλο. Άνθρωπος ο οποίος πήγαινε για να κάνει μεταμόσχευση και δεν είχε τα χρήματα να πάει στην Αθήνα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, το βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Το λέω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι οικογένειες σας λέω που δεν έχουν την άλλη μέρα το πρωί να φάνε ένα πιάτο φαΐ. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Το κάνουμε μέσα από τη στέρηση, μέσα από. Δεν έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Αλλά έστω η προσφορά, οι νοσηλεύτριες που είναι κάθε μέρα στα νοσοκομεία. Η κοινωνική υπηρεσία, οι Σαμαρίτες. Οποιαδήποτε. Οι Σαμαρίτες μας πάνε πιο γρήγορα. Εκεί που θα πάνε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, να πάει η πυροσβεστική, να πάει το υγειονομικό, να πάει το ΕΚΑΒ, να πάει οποιοδήποτε άλλο, πάνε μαζί τους. Είναι μαζί και πολλές φορές πιο μπροστά από αυτούς. Και αφιλοκερδός. Και δεν έχουν και πολλές φορές δεν έχουν τα χρήματα να μετακινηθούν. Η βενζίνη δηλαδή που θέλει το σκάφος, που θέλει το αυτοκίνητο, που θέλουμε εμείς, να μετακινηθούν τα παιδιά. Δεν έχουν ούτε καν τα χρήματα αυτά. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και είναι δύσκολες ακόμα. Πείτε μας λίγο δύο λόγια και για το διαδικαστικό κομμάτι. Είστε και εσείς υποψήφιος λοιπόν στις εκλογές της Κυριακής. Στο Ηράκλειο μαζί με άλλους συναδέλφους εθελοντές. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το θεσμό όσο μπορούμε σε ένα υψηλό επίπεδο και πιστεύω και εύχομαι και οι διαδικασίες να κυλήσουν ομαλά και να βγει όποιοι βρουν ικανότεροι να βγουν να διοικήσουν το τμήμα. Και έχουμε και παράλληλες για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Είστε και για την Επιτροπή Διοντολογίας εσείς. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Διοντολογίας για όλη την Ελλάδα. Ναι. Μια πολύ σημαντική επιτροπή, σε ό,τι έχει να κάνει πιστεύω, με τη λειτουργία. Λοιπόν. Περισσότερο είναι τιμητικό που προτείναμε από αυτή την επιτροπή, γιατί είμαστε εξάλλου 8 άτομα, δεν είμαστε πολλοί από όλη την Ελλάδα. Με τιμά ιδιαίτερα και δεν μπορούσα να πω όχι, όπως δεν ήθελα να πω όχι και στο Ηράκλειο. Κάθε άλλο. Στο Ηράκλειο λοιπόν είστε στο περιφερειακό, έτσι περιφερειακό, θεωρείτε το περιφερειακό. Στο περιφερειακό συμβούλιο θα βγάλει ένα διαβελές συμβούλιο, είμαστε 19 υποψήφοι, οι καλύτεροι να ψηφιστούν και αυτοί θα διοικήσουν. Έχει και Κρήτη χείρη παρουσία στον Ερυθρό Σταυρό και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Ναι, είναι και σημαντικό και αυτό που θέλω να πω ότι το Ηράκλειο είναι συγκινητική παρουσία και των τριών κλάδων. Mm-hmm. Και οι νοσηλεύτριες και οι Σαμαρίτες και η κοινωνική υπηρεσία. Είναι εξαιρετική η παρουσία τους και να λάβετε υπόψη ότι είναι όλοι εθελοντές. Δεν πληρώνεται κανείς για τίποτα. Mm-hmm. Όλοι το κάνουμε και το κάνουμε με αγάπη και με πάθος. Εθελοντισμός, νομίζω ότι ο εθελοντισμός είναι. Αυτές τις στιγμές είναι ακόμη πιο δύσκολο και πολύ πιο απαραίτητο. Μέσα στην οικονομική κρίση φάνηκε ακόμη πιο πολύ αυτό. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Φραγκουλάκη, γνωρίζετε τώρα ότι είμαι δημοσιογράφο. Μπλέξατε αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε τον Μάιο και επειδή είστε ένας άνθρωπος. Δεν θέλω να τον μπλέξουμε, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, δεν θέλω να τον μπλέξουμε με τα υπόλοιπα. Πάντως, δεν έχουμε. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά την αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού. Σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου θα δηλώσετε παρόν. Είμαι παρόν ούτως ή άλλως. Άρα. Θα δούμε. Θα δούμε. Το αφήνετε. Δεν θέλω να μπλέξουμε το ένα με το άλλο, προς Θεού. Ο Ερυθρός είναι κάτι ιερό. Σίγουρα και γι' αυτό αφιέρωσα και. Δεν θέλω να τον μπλέξω με τα υπόλοιπα. Και το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης εκεί, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν θα καθίσετε στα αυγά σας. Να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένη έκφραση, κύριε Φραγκουλάκη. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι θα δηλώσετε παρόν. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.